Η συντάκτης του Alpha News Live, Νικόλα Ζανέτος, είναι εδώ μαζί μου και έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Νικόλα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Υπάρχει ένα μπέρδεμα από νωρίς το πρωί σήμερα με αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες που προέρχονται από τη συνεργασία δημοκρατικών δυνάμεων και από τη Δημοκρατική Παράταξη. Οι πρώτοι ισχυρίζονται ότι προεκλογικά είχαν έρθει σε συμφωνία με τον Μάριο Καρογιάν, ότι σε περίπτωση που έμπαινε η Δημοκρατική Παράταξη στη Βουλή, τότε ο Μάριος Καρογιάν θα παραχωρούσε την έδρα του στον Άγγελο. Αυτό λένε λοιπόν οι πηγές μας. Αυτό λένε όπως εδώ καταγράφεται. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, στο άλλο στρατόπεδο, τη Δημοκρατική Παράταξη, λένε ότι τέτοια συμφωνία δεν υπήρξε ποτέ και ότι ο Μάριος Καρογιάν δεν προτίθεται να παραχωρήσει την έδρα του στον Άγγελο Βότση. Η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι οι δύο πλευρές θα έχουν ενδεχομένως μια συνάντηση αύριο για να συζητήσουν το όλο θέμα. Πάντως, συνυπολογίζουν στη Δημοκρατική Παράταξη όλο εκείνο που συνέβη και το 2016 με την Ελένη Θεοχάρους και το πολιτικό κόστος που είχε η αλληλεγγύη τότε όταν παραχώρησε την έδρα της στον Γιώργο Παπαδόπουλο, αλλά και το νομικό χάος που είχε προκληθεί, αν θυμάσαι, με την ιστορία να φτάνει Βεβαίως. Μέχρι και το ανώτατο δικαστήριο. Βεβαίως, λοιπόν. Και πριν σε αποχαιρετήσω, ξέρω ότι έχεις επίσης ενδιαφέρουσα πληροφορία.